Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούν τη λέξη hacker, φαντάζονται κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, λάθος διαφάνεια. Κάτι τέτοιο. Πολλές φορές το σχετίζουμε με τον υπέρβαρο τυπά, ο οποίος φοράει γυαλιά, κάθεται διαρκώς πίσω από μια οθόνη υπολογιστή, κρατάει ένα τρόφιμο ή ένα αναψυκτικό στο αριστερό του χέρι και το ποντίκι στο δεξί. Να τονίσω πως το αναψυκτικό είναι διέτηση, έτσι. Αλλά και πως εκεί σταματούν οι ομοιότητες με ό,τι έχει κανείς στο μυαλό του, ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά από υπολογιστές. Πόσο μάλλον όταν ακούσω από ένα παιδί της ηλικίας μου ότι όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιαννουράκης Γιάννης, είμαι 16 χρονών και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ένας ethical hacker. Ιδιαίτερα αστεία βρίσκω την αντίδραση της μητέρας μου όταν το άκουσε. Η οποία, να τονίσω πως είναι η κλασική Ελληνίδα μάνα, η οποία αντέδρασε πολύ φυσιολογικά. Τι θα κάνεις, λέει, πού θα πας, χάνω το μοναχό γιο μου, κτλ. Εντάξει, ο πατέρας μου το πήρε πολύ πιο ψύχρεμα. Μου λέει, εντάξει, ναι, μην αγχώνεσαι. Θα έρχομαι στη φυλακή να σου φέρνω τσιγάρα. Εντάξει, προφανώς και κάνω πλάκα. Στην πραγματικότητα και οι δύο γονείς μου είναι αρκετά υποστηρικτικοί όσον αφορά τις επιλογές μου. Απλώς το hacking είναι μια είτε άγνωστη είτε παρεξηγημένη έννοια για πολλούς. Γι' αυτό οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως υπάρχουν τόσο ηθικοί όσο και ανήθικοι hackers. Οι ανήθικοι είναι αυτοί που με επιθέσεις προσπαθούν να κλέψουν πληροφορίες και δεδομένα με απότερο σκοπό τους τις χρηματικές απολαβές. Ενώ οι ηθικοί είναι προφανώς αυτοί που προσπαθούν να εμποδίσουν τέτοιες επιθέσεις. Ωστόσο, δεν επιθυμώ να υπεραναλύσω ένα τόσο λεπτό θέμα αυτή τη στιγμή. Έπρεπε απλώς να το ξεκαθαρίσω. Αν λοιπόν είναι σαφές ότι αυτό που θέλω να γίνω είναι ένας ethical hacker, είναι επίσης κατανοητό ότι αυτό που ήδη είμαι είναι ένας self-learner. Δηλαδή, θέτω μόνος μου τους μαθησιακούς μου στόχους, αλλά και το μονοπάτι προς την επίτευξή τους. Ας το εξηγήσω αυτό με ένα παράδειγμα. Θα σας μιλήσω για το τι έκανα στις διακοπές των Χριστουγέννων μου, εκτός από το να κοιμάμαι φυσικά. Αν δεν το καταλάβατε μέχρι τώρα, είμαι ένα παιδί το οποίο αγαπάει τεχνολογία και μου αρέσει διαρκώς να εξελίσσομαι, ακριβώς όπως δρά και ο τομέας αυτός της τεχνολογίας. Έτσι, μη έχοντας κάτι άλλο να κάνω στις διακοπές των Χριστουγέννων μου, αποφάσισα να φτιάξω ένα παιχνίδι από την αρχή, εξ ολοκλήρου και μόνος μου. Και τι εννοώ? Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μου σε μια διαδικασία η οποία ονομάζεται coding, αποφάσισα να φτιάξω ένα πλήρως λειτουργικό παιχνίδι για το κινητό μου. Βέβαια, δεν ξυπνάς μια μέρα και λες, «Α, τι θα κάνω σήμερα?» «Ρε, ξέρω, θα φτιάξω ένα παιχνίδι για το κινητό μου!» Όχι, προφανώς, εκτός κι αν είσαι εγώ. Έψαχνα εδώ και καιρό ένα παιχνίδι με τα χαρακτηριστικά που επιθυμούσα να έχει. Ωστόσο, όσο και αν προσπαθούσα, οι προσπάθειές μου ήταν ατελέσφορες. Έτσι, μετά από πολύ. Και το λέω αλήθεια. Πολλή σκέψη και δουλειά, έφτιαξα το δικό μου παιχνίδι για το κινητό μου. Και οφείλω να ομολογήσω ότι τα πάει αρκετά καλά. Το παιχνίδι μου, ονόματι Cube Madness, διαθέσιμο για λήψη από το Google Play Store, έχει συγκεντρώσει δύο ολόκληρες λήψεις. Όχι μία, αλλά δύο! Μία από το tablet και μία από το κινητό μου! Ναι! Η αλήθεια είναι πως αυτό το σημείο περίμενα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι, προφανώς και κάνω πλάκα. Ωστόσο, παρόλο που είναι ένα παιχνίδι όχι τόσο διαδεδομένο στο ευρύ κοινό, τα πάει αρκετά καλά. Από τη στιγμή που το ανέβασα μέχρι και σήμερα, συνεχίζω να το αναβαθμίζω, προσθέτοντας του νέες ιδέες και δεδομένα. Το παιχνίδι μου ξεκίνησε κάπως έτσι, ενώ σταδιακά μετατράπηκε σε αυτό. Και οφείλω να ομολογήσω ότι σε αυτή τη διαδικασία με βοήθησαν πάρα πολύ και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, οι οποίοι μου πρότειναν διαρκώς νέες ιδέες και δεδομένα για το πώς μπορώ να το αναβαθμίσω και να το βελτιώσω. Βέβαια, προκειμένου να σας περιγράψω τη διαδικασία η οποία ακολούθησε και προκειμένου να μην σας κάνω να νιώσετε όπως εμένα όταν η κύρια τηλεόραση του σπιτιού μου έχει καταληφθεί από τη μητέρα μου και τις δύο αδερφές μου, οι οποίες βλέπουν μια εκπομπή μόδας, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αποφάσισα να χωρίσω τη διαδικασία αυτή στα τέσσερα βασικά της μέρη. Αρχικά, ο χρόνος που χρειάστηκε για την υλοποίηση ενός τέτοιου project. Πώς όμως διαχειρίστηκα αυτόν τον χρόνο, ποια ήταν η βασική ιδέα του παιχνιδιού, ενώ τέλος, το πιο σημαντικό για μένα, πώς το έκανα. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το χρόνο του παιχνιδιού. Ή μάλλον, το χρόνο τον οποίο χρειάστηκε για να φτιαχτεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο χρόνος ενός τέτοιου project καθορίστηκε πως θα ήταν 5 ημέρες. Απλώς ας πούμε ότι ήταν 5 αρκετά γεμάτες μέρες.
Ωστόσο, όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου μου, έχοντας θέσει τουλάχιστον 2 ημέρες στον εαυτό μου για να μάθω τη διαδικασία, ξεκίνησα από την 3η μέρα να υλοποιώ τις ιδέες και τα δεδομένα πάνω στη βασική ιδέα του παιχνιδιού. Το οποίο ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στο Play Store, τα οποία έχουν το καθένα διαφορετικά concepts και διαφορετικούς ρόλους παιχνιδιού. Και δεν ήθελα απλώς να πάρω ένα τέτοιο παιχνίδι και να το αντιγράψω. Ήθελα να κάνω κάτι το πολύ πρωτότυπο, το οποίο νομίζω και κατάφερα. Ωστόσο, πώς τελικά το έκανα? Ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας, καθώς το πετύχα με σκληρή δουλειά. Διότι το ταξίδι μου αυτό αφενός είχε πάρα πολλές στιγμές απελπισίας, πάρα πολλές στιγμές οι οποίες ήθελα να κάνω αυτό. Είχε πάρα πολλές στιγμές οι οποίες ήθελα να τα παρατήσω. Ωστόσο δεν το έκανα. Το ταξίδι μου όμως αφενός είχε πάρα πολλές στιγμές χαράς, πάρα πολλές στιγμές συγκίνησης. Στιγμές οι οποίες με κράτησαν στα πόδια μου. Ένιωθα ότι μάθανα καινούργια πράγματα. Γέμιζα από γνώσεις. Περνούσα το χρόνο με επικοδομητικά. Δεν βρισκόμουν διαρκώς online παίζοντας παιχνίδια. Δεν ήμουν διαρκώς συνδεδεμένος στα social media, φωτογραφίζοντας τον εαυτό μου και περιμένοντας ανταπόκριση. Δεν έβλεπα κάποια άσκοπη τηλεοπτική σειρά ή ακόμα χειρότερα ένα reality. Μάθαινα μια καινούργια δεξιότητα. Γι' αυτό και ενθαρρύνω καθέναν από εσάς να βγει εκεί έξω και να κάνει κάτι το οποίο ποτέ δεν θα τολμούσε. Κάτι το οποίο τον εμπνέει. Κάτι τον οποίο τον ενθαρρύνει. Το ταξίδι μπορεί να φαντάζει ένα όνειρο. Μπορεί ωστόσο να γίνει μια πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ.